φερόταν ότι είχε ως όραμα τη Μεγάλη Ελλάδα. Κάποιοι μάλιστα τον εμφάνιζαν και ως αντισημίτη. Θα έλεγε κανείς πως επρόκειτο για κινηματογραφικό σενάριο πριν ακόμα κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες κόπιες βοβού κινηματογράφου. Η άλλη εκδοχή, απλοϊκή και αυτή, είναι πως πρόκειται για έναν τυπικά επιφανή Εβραίο που δουλειά του ήταν να δημιουργεί πολέμους, να πουλά όπλα και να γονατίζει τις κυβερνήσεις με την λογογλυφία. Έγραψε και ο Έζρα Πάουντ ένα ποίημα το οποίο είχαν πει ότι όλες οι νήξεις του ήταν για τον Ζαχάρο. Για την τοχογλυφία, το Γιούζουα. Βεβαίως, αυτό ακριβώς ήταν η δουλειά του. Να γονατίζει τις κυβερνήσεις με την τοχογλυφία. Αλλά στην οποία δουλειά αρίστευσε και θεωρείται αξεπέραστος. Ακόμα και σήμερα, ο Ζαχάροφ είναι αξεπέραστος. Στις ενδιάμεσες ερμηνείες μπορούσε ο καθένας να προσθέσει το δικό του σενάριο. Μία ρεαλιστική προσέγγιση του φαινομένου Ζαχάροφ θα μπορούσε να είναι η διπλωματική θεώρηση του Κιθ Χάμιλτον μετά από την αποδέσμευση των άκρος-άκρος απορρίτων συνδυασμένων εγγράφων της Intelligence Service και του Foreign Office. Ο Κιθ Χάμιλτον το 2005, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα ή έφυγε, είναι από τους ιστορικούς όταν αποδεσμεύουν στο Foreign Office κάποια αρχεία, επειδή δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να τα έγγραφα, να πάει κανείς και να δείτε όλα τα έγγραφα, υπάρχουν ιστορικοί οι οποίοι κάνουν ένα ρεζουμέ των εγγράφων για να δείξουν τι ακριβώς δείχνουν όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία αποδεσμεύονται. Ένας από τους ιστορικούς αυτούς είναι και ο Κιθ Χάμιλτον. Έγραψε λοιπόν στην αρχή του ρεζουμέ αυτού που έκανε για τον Ζαχάροφ. Για κάποιους, ο Ζαχάροφ ήταν ένας πολύτιμος διαμεσολαβητής, ένας χρήσιμος πληροφοριοδότης, ένας καινοτόμος κατασκευαστής όπλων και ένας γενναιόδωρος ευεργέτης. Για άλλους ήταν κάτι παραπάνω από ένας τσαρλατάνος, ένας λεβαντίνος κακοποιός, ο οποίος στην ανελαίτη επιδίωξη των στόχων του ήταν έτοιμος να εκμεταλλευτεί και να θυσιάσει φίλους και εχθρούς συνάμα. Ίσως την πληρέστερη, μα συνάμα και ασαφή περιγραφή για την προσωπικότητα του Ζαχάροφ να την έδωσε ο Ντάβενπορτ στο βιβλίο του «Ζαχάροφ, High Priest of War», ο αρχιερέας του πολέμου. Και ενώ ο Μπάζιλ ήταν ακόμα εν ζωή, αλλά και αυτή η περιγραφή πέφτει στην παγίδα της μυθιστορηματικής αφήγησης. Ας πούμε, θα σας διαβάσω μια παράγραφο μόνο. Έχει υποθεί για αυτόν τον άνθρωπο ότι τα απόπλακες ενός εκατομμυρίου ανδρών θα είναι το μνημείο του και οι επιθανάτοι ρόγχοι τους ο επιτάφιός του. Επομένως, δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι ο επικεφαλής σε μια ιστορία ίντριγκας, δίσως βονδολοπλοκιών και συμπαιγνίας, στρεψοδικίας και ανούσιου μυστηρίου, θα είναι πάντοτε ευχάριστης οσμής στα δοθμήνα εκείνων που προτιμούν τους ηρωές τους λευκούς σαν κρίνα. Οι συγγραφείς που είχαν ασχοληθεί με τον Ζαχάροφ μέχρι και το 2005, πολλές φορές, επειδή δεν υπήρχε ιστορική τεκμηρίωση, έμπαιναν στον πειρασμό να λογοτεχνίζουν. Και φαίνεται αυτό από τις θεωρήσεις που κάνουν για τον Ζαχάροφ. Η πώληση όπλων σε όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές υπήρξε για τον υπότι του ένοπλου καπιταλισμού και των δημητικών μεταλλίων μια πράξη απόλυτα πατριωτική. Αυτό ήταν το κρυφό οικονομικό σύστημα του Μπάζιν, βασική παράμετρος του οποίου υπήρξε η εξαγορά, η γνωστή στις μέρες μας μίζα. Για αυτές τις υπηρεσίες, το Μαμονά, ο Μπάζιν τιμήθηκε με 298 μετάλλια από 31 διαφορετικές χώρες. Όταν είχα πρωτοδιαβάσει για το νούμερο αυτό, μου φάνηκε υπερβολικό. Είπα πώς είναι δυνατόν να μαζέψει κάποιους 298 μετάλλια. Λοιπόν, αν σας πω ότι τα βρήκα ένα προς ένα, και διότι, ας πούμε, υπήρχαν δύο κατηγορίες μεταλλίων και τιμητικών τίτλων. Υπήρχαν οι τίτλοι τιμής που έπαιρνε, ας πούμε, έγινε σερ, έγινε λόρδος κτλ. Πήρε όλους τους μεγαλόσταυρους που υπήρχαν στη Βρετανία και στη Γαλλία. Αλλά κάθε φορά που έκανε δωρεά σε κάποιο ίδρυμα και έκανε πολλές δωρεές,
έχει δημιουργήσει και έδρες σε πανεπιστήμια κτλ. Στην Οξφόρδη, στο Παρίσι, στην Αγία Πετρούπολη. Δημιούργησε έδρες πανεπιστημιακές και έδινε δωρεές, πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά. Ήταν φυσικό μετά να του δίνουν και ένα τιμητικό μετάλλιο. Έτσι τα μάζεψε αυτά όλα. Και η δράση του ήταν σε όλες τις υπήρους. Ο Μπάζιλ κερδοσκοπούσε και από τα κέρδη των τραπεζών. Επρόκειτο ουσιαστικώς για δανεισμό χωρίς ρίσκο. Η τράπεζα του Ζαχάροφ χορηγούσαν στα κράτη εγγυημένα από το δημόσιο δάνεια με υψηλά επιτόκια για να προμηθευτούν κάθε λογικής όπλα από τις πολεμικές βιομηχανίες του Ζαχάροφ. Θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε ότι ο Μπάζιλ επινόησε τη δωροδοκία, σίγουρα όμως της έδωσε επιστημονικό περιεχόμενο. Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου επικρατούσε στη Βρετανία η φιλελεύθερη οικονομία στην απόλυτη μορφή της, βασισμένη στα ακλόνητα θεμέλια της αυτοκρατίας και συνεπώς είχε δημιουργηθεί ένα οικονομικό περιβάλλον που τέριαζε απολύτως με τις φιλοδοξίες και τις ικανότητες ανθρώπων όπως ο Ζαχάροφ. Όμως, όπως είναι φυσικό, αυτό από μόνο του δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της δημιουργίας του μύθου του. Άλλωστε, εκείνη την εποχή δεν ήταν ο μόνος ο οποίος αναζητούσε τη γη της επαγγελίας στο σίτι του Λονδίνου. Η οικονομική κρίση του 1870 στην Ευρώπη καθοδηγείται από μια καπιταλιστική κάστα που αναζητά νέες αγορές κρατών που χρειάζονται όπλα με απότερο σκοπό να μακελέψουν τον κόσμο. Η δημιουργία εθνικών κρατών δημιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλλον για τους εμπόρους όπλων και τη δεκαετία του 1880 η καριέρα του Ζαχάροφ αρχίζει και απογειώνεται. Οι Βίκερς μέχρι το 1880 ήταν χαλιβουργία, έφτιανε χύτρες. Η βασική της δουλειά ήταν αυτή. Και μετά άρχισε να παράγει όπλα. Κάναν τη συμφωνία με τον Μαξίμ και τα λοιπά και τον Νόντερφελτ και έγινε η Βίκερς Μαξίμ με εκείνο το φοβερό το πολυβόλο, το οποίο όπως αναφέρανε, σε 20 λεπτά, 4 Μαξίμ, μπορούσαν να σκοτώσουν 5.000 ανθρώπους. Και τα χρησιμοποίησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τα λεγόμενα διασταυρούμενα πυρά, τα οποία τα είχαν βέβαια και οι Γερμανοί, τα είχαν και οι Βρετανοί. Και γι' αυτό υπήρχαν αυτές οι φοβερές απώλειες στο δυτικό μέτωπο. Υπήρχαν μονάδες που δεν γύριζε κανένας. Όταν βγαίναν τα χαρακώματα και κάναν επίθεση και η μην και η δε, υπήρχαν μονάδες που δεν γίνεζε κανένας. Και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν οι λιποταξίες. Οι εκτελέσεις, οι Γάλλοι εκτέλεσαν πολλούς στρατιώτες, οι οποίοι δεν υπάκουαν στις διαταγές για την επίθεση. Γιατί ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι δεν θα γύριζε κανείς. Και προτιμούσαν να ζήσουν ένα μήνα παραπάνω, μέχρι να περάσουν το στρατοδικείο, παρά να βγουν από τα χαρακώματα. Εκείνη την εποχή λοιπόν κλείνονται μυστικές συμφωνίες μεταξύ των σπουδαιότερων πολεμικών βιομηχανιών της εποχής από όλο το φάσμα της Ευρώπης, Βίκερς, η Κρουπ, Σνάιντερ, Κρεζό, που έκανε τα πυροβόλα στη Γαλλία κλπ. Και σχηματίζεται ένα παγκόσμιο εμπορικό δίκτυο με τις ευλογίες των κυβερνήσεών τους, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά γιατί ουσιαστικά ελέγχονται από τους ιδιοκτήτες των πολεμικών βιομηχανιών. Ξεκινά έτσι μια διαδικασία κινητοποίησης των μαζών προς την κατεύθυνση των μονίμως επερχόμενων και επαπειρούμενων πολέμων που δεν σταματά ακόμα και όταν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες διάγουν μια περίοδο οικονομικής ευημερίας την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Περίοδο κοιμών από τα μέσα της δεκαετίας του 1880 αποτελούν τα Βαλκάνια όπου η Γερμανία, η Αυστρία αλλά και η Ρωσία υποθαλμιούν τη Θεσσαλονίκη για να ελέγχουν τη βαλκανική ενδοχώρα. Η κοσμική ζωή του Ζαχάροφ με τις επάβλεις στην Αγγλία, τη Γαλλία, το Μοντε Κάρλο και η διαμονή του σε πολυτελέστατες σουίτες ξενοδοχείων όπως το Grand Hotel στο Παρίσι, το Claridge το περίφημο στο Λονδίνο πρόδιδε μόνο ένα τμήμα του τεράστιου πλούτου που συγκέντρωσε επί 50 χρόνια πουλώντας όπλα, δίνοντας δάνεια και κλείνοντας συμφωνίες. Μεταξύ όλων των άλλων έβαλε στο στόχαστρο των οικονομικών του συμφερόντων και τα κοιτάσματα πετρελαίου της Ρουμανίας και της Μέσης Ανατολής. Αυτό πλήρωσε ο ελληνισμός. Τον
Βενιζέλο τον έστειλε στη Σμύρνη ο Ζαχάροφ και τον ελληνικό στρατό το χρησιμοποίησαν για αντιπερισπασμό για να μπορούν οι Βρετανοί να πάρουν τις πετρελοπηγές της Μοσούλης και του Κιρκούκ. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και όλα τα άλλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Ο ελληνικός στρατός δύο χρόνια έπαιζε το ρόλο του αντιπερισπασμού. Πολεμούσαν οι Έλληνες αντί των Βρετανών, γιατί είχαν στείλει από κάτω τους Άραβες με τον όρο της Αραβίας, θυμάστε αυτή την περίπτωση, τον οποίο τελικά και τον σκότωσαν οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας, διότι είχαν κάνει συμφωνία με τους Άραβες για την Παλαιστίνη, την οποία αναθέτησαν βέβαια. Λοιπόν, από κάτω ήταν οι Άραβες και από πάνω ήμασταν εμείς και απασχολούσαμε τους διάφορους για να μπορούν οι Βρετανοί να πάρουν τα πετρέλαια και να φτιάξουν το κράτος του Ιράκ, διότι οι πετρελοπηγές της Μοσούλης και του Κιρκούκ ήταν υποφαινιακές. Δεν χρειαζόταν γεώτρηση. Το πετρέλαιο ήταν όπως οι λίμνες εκείνη την εποχή. Κάποιοι θεώρησαν ότι ο κινησμός και η κτηνοδία που επέδειξε ο Μπάζιλ κερδοσκοπώντας από τη σφαγή της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Μεγάλο Πόλεμο έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τον ρομαντισμό στην προσωπική του ζωή, μένοντας πιστός σε μία σχέση που δεν έδειχνε να έχει προοπτική. Είναι γνωστή ότι είχε ρωμένη μία Ισπανίδα πατρεμένη πριγκίπισσα με έναν γόνο της Ισπανικής βασιλικής οικογένειας και την οποία τελικά παντρεύτηκε βέβαια μετά από πολλά χρόνια όταν πέθανε ο σύζυγος της πριγκίπισσας, αλλά και μετά από δύο χρόνια του γάμου πέθανε και αυτή και τότε τα παράτησε όλα ουσιαστικά. Είχε αγοράσει και το καζίνο στο Μοντεκάρλο εκείνη την εποχή. Και τότε ήταν που υιοθέτησε και τις δύο κόρες της Πιλάρ, της πριγκίπισσας, για τις οποίες είχε την υπόνοια ότι ήταν δικά του παιδιά, δικά του κορίτσια, ενώ αυτή είχε αρνηθεί, του έλεγε ότι ήταν του συζύγου. Αυτός είχε μια υπόνοια ότι ήταν δικά του, δεν μπορούσε να τα αποδείξει την εποχή και τελικά τα υιοθέτησε τα κορίτσια και σε αυτά έδωσε ένα εκατομμύριο περίπου από ό,τι έγινε γνωστό επισήμως από τα πολλά χρήματα που είχε. Και μία άλλη επίσημη συμβολευτική πράξη ήταν ότι άφησε κάποια περιουσία, είχε τρεις αδερφές στην Κωνσταντινούπολη, ότι άφησε κάποια πράγματα στις αδερφές του. Ακόμα και η περιουσία του Ζαχάροφ είχε γραφτεί ότι αρχές του 20ου αιώνα είχε ήδη 100 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, για εκείνη την εποχή είναι ΑΕΠ χωρών εκείνη την εποχή. Μία εβδομάδα μετά το θάνατό του, τα 100 γίνανε 40, επισήμως γραφτήκαν ότι ήταν 40, μετά γίνανε 10 και μετά εξαφανίστηκαν και δεν ξέρει κανείς τελικά που πήγαν τα λεφτά αυτά. Αυτή λοιπόν η σχέση, αυτή η πίστη στη σχέση αυτή, ίσως να υπήρξε και η ακροτελεύτια αντίσταση του ανθρωπίνου DNA του. Δεν το γράφω αυτό τυχαία, διότι στο βιβλίο, ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, διερευνά και αυτό το φαινόμενο. Είχε μόνο ανθρώπινο DNA αυτός ο τύπος. Αλλά μήπως και αυτό, δηλαδή το ότι έμεινε πιστός σε μία σχέση, αυτός ο ρομαντισμός που επέδειξε να υπήρξε στοιχείο του συστήματος Ζαχάροφ. Ευχαριστώ.